υπόθεση που συγκλώνησε το Παγκύπριο με τον θάνατο της Έλενας Φρατζή παραπέμπεται στην Ιερά Σύνοδο, όπου στις 19 Απριλίου επιτάπητος θα τεθούν οι καθαιρέσεις δύο κληρικών. Στην πρώτη υπόθεση η Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει για το θέμα του πατήρ Στυλιανού, ο οποίος καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση εναντίον της Έλενας. Η οικογένειά της έλυσε σήμερα τη σιωπή της μέσω του δικηγόρου της. Μεταξύ άλλων, η οικογένεια ευχαριστεί τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ισαΐα για την σημαντική φροντίδα που επέδειξε για την Έλενα τα τελευταία χρόνια. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ισαΐα να παραπέμψει εκ νέου το ζήτημα του Θήτη Ιερέα στην Ιερά Σύνοδο για να επανεξετάσει εις βάθος το ζήτημα, θέτοντάς το στις ορθές του διαστάσεις, ώστε να ακολουθήσουν ιδέουσες ενέργειες. Μέσω του δικηγόρου της, η οικογένεια ανακοινώνει την πρόθεσή της για σύσταση ιδρύματος με το όνομα της Έλενας. Στόχος η παροχή νομικής αρρωγής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα θύματα κακοποίησης, καθώς και να συμβάλλει στην παραγωγή έρευνα στα θέματα αυτά. Η οικογένεια ταυτόχρονα καλεί μέσα ενημέρωσης, ψυχολόγους και πολιτικά πρόσωπα να μην προχωρούν δημόσια σε ανακριβή σχόλια. Την ίδια ώρα πάντως η οικογένεια χαιρετίζει και τις εξέλιξεις που αφορούν τη δικαστική διαδικασία. Χαιρετίζουμε επίσης την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να επανανοίξει το φάκελο και να διώξει ποινικά τη σύζυγο του ιερέα με βάση τα ευρήματα τόσο του πρωτόδικου επαρχιακού δικαστηρίου όσον και του ανωτάτου δικαστηρίου που φανέρωναν την εμπλοκή της στην υπόθεση της Έλενας. Είμαστε σίγουροι ότι θα απονεμηθεί και πάλι δικαιοσύνη και θα λάμψει αλήθεια έστω και μετά το θάνατο της Έλενας. Σημειώνεται πως η δεύτερη περίπτωση που θα βρεθεί στο τραπέζι της Ιεράς Συνόδου αφορά ιερέα στην Πάφο, ο οποίος φαίνεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της γυναίκας, που φέρεται να διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον ιερέα, προέβησε σχετική καταγγελία προς τον οικείο Μητροπολίτη, όπου εντόπισαν το παράνομο ζευγάρι.